Αντιδράσεις πρώτα, κύριε Σταθίου, για δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ακούγατε για τις πρώτες χαλαρώσεις μετά την πανδημία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι οι αρμοδιότεροι όλων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και την εμπειρία, έχουν και την γνώση για το θέμα. Από εκεί και πέρα είναι ευχάριστο το γεγονός ότι ξεκινούν κάποιες χαλαρώσεις. Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω αν έπρεπε να γίνουν και άλλες ή λιγότερες. Αυτό εκφεύγει της αρμοδιότητάς μου και της γνώσης μου. Επομένως, είναι κάτι το θετικό ότι κάπως ξαλαφρώνει, αποσυμπιέζεται η όλη κατάσταση, γιατί είναι γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση και από άποψη κοινωνική κυρίως και οικονομική, όπου δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε με περιορισμό δραστηριοτήτων κοινωνικών, των κατεξοχήν κοινωνικών όντων που είναι στον πλανήτη, των ανθρώπων. Όταν οι άνθρωποι μεταξύ τους δεν επικοινωνούν ή έχουν περιορισμούς στη μετακίνηση, στην επικοινωνία, στο συμβάλλεστε, αντιλαμβάνεστε, μόνο προβλήματα δημιουργούνται από τα οικονομικά, αλλά κυρίως τα οικονομικά. Δημιουργούμε μία, θέλετε, μία γενιά η οποία πολύ φοβούμε θα έχει έντονα τα τραύματα αυτής της περίοδου, τα οποία αν συνεχίσει βεβαίως να παραβάνει η χώρα, θα έχουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Επομένως, είναι ένα θετικό στοιχείο, αν θα θέλαμε και άλλη χαλάρωση, εάν το επέτρεπαν οι συνθήκες, ναι. Αυτά όμως δεν είναι θέμα της αρμοδιότητας της δικής μου τουλάχιστον, ούτε της γνώσης μου. Κάθε άνθρωπος έχει ένα πεδίο γνώσης, μέχρι σε αυτό πρέπει να κινείται. Και να πάμε στον κύριο Ευσταθίου για αυτό το οποίο εξήγηλε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής μετά την συνεδρία της Ad Hoc Επιτροπής για το θέμα της λίστας Γιουρκάτση. Είναι, κύριε Ευσταθίου, ένα θέμα το οποίο βασάνισε τον τόπο εδώ και πολύ καιρό και εσάς ως βουλευτές και την κοινωνία με πολλές συζητήσεις εντός και εκτός Βουλής και τελικά φαίνεται ότι το πράγμα παίρνει το δρόμο του. Δηλαδή αύριο θα είναι η Ολομέλεια, θα ληφθεί σχετική απόφαση και θα δημοσιοποιηθεί η λίστα Γιουρκάτση ως είχε δοθεί, αν σωστά έχουμε αντιληφθεί, ως είχε δοθεί τότε στην ιστοσελίδα της Βουλής. Αυτό το αποτέλεσμα θεωρείτε ότι δίδει ένα τέλος, θεωρείτε ότι είναι μια σωστή κίνηση. Τι θεωρείτε σήμερα, κύριε Ευσταθίου? Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, το ζήτημα έχει πάρει κάποιες διαστάσεις οι οποίες αδικούν το ίδιο το ζήτημα, υπό ποια έννοια. Είναι ένας κατάλογος προσώπων τα οποία σε μια φάση της πρόσφατης τους ιστορίας είχαν κόψει πίσω με τις δόσεις τους. Να παρουσιαστούν. Να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που κόψαμε πίσω από τις δόσεις τους. Τους λόγους προφανώς δεν θα τους μάθει κανένας. Ποιοι έτυχαν διαγραφών από τα χρέη τους δεν θα τους μάθουμε ποτέ. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, επειδή για κάποιους λόγους έπρεπε να είμαι συνοφιλέτης με κάποιον πρόσωπο στενό μου, συνυπόγραψα ως συνοφιλές που δεν ήταν οφειλή δική μου. Προφανώς, λόγω της αδυναμίας ή τουλάχιστον για λόγους που αφορούσαν τον πρωτοφιλέτη να μην πληρώσει έγκαιρα, είμαι και εγώ στη λίστα. Επειδή κυνηγάμε μάγισσες σε αυτόν τον τόπο, φρόντισα όταν άνοιξα την ιστοσελίδα μου να γράψω το γεγονός. Να το κοινοποιήσω και να είναι ανοιχτό σε όλους. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Θα ακολουθήσει μια περίοδος, αντιλαμβάνεστε, σχολείων δυσμενών, ευμενών, αναλόγως της περίπτωσης. Με το θέμα αυτό τελειώσαμε δηλαδή. Τέλειωσε το ζήτημα της διαφθοράς των πολιτικών προσώπων ή όχι, ή είναι διαφθαρμένος όπως χρωστά, αλλά όχι εκείνος ο οποίος δεν ήθελε ποτέ, δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνει ένα δάνειο. Είναι κάποιες από τις παθογένειες που έχουμε ως τον
ως προς τον πολιτικό μας λόγο. Όπως έφτασαν τα πράγματα, βεβαίως να δημοσιοποιηθεί. Βεβαίως. Να δοθούν όλα. Θα έπρεπε όμως να δοθούν και άλλα στοιχεία, τα οποία όπως σας έχω πει. Ναι, μπορεί να είναι μια αρχή, κύριε Φταθίου. Δεν είναι το όλον, είναι σαφές. Ότι λέτε ότι δεν είναι το όλον, δεν είναι πλήρης εικόνα και ενδεχομένως ίσως την στρευλώνει και λίγο την εικόνα ή και πολύ. Αλλά είναι μια αρχή, διότι το να δοθεί αυτό στη δημοσιότητα δεν απαγορεύει το να δοθούν και άλλα στοιχεία και όλα τα στοιχεία που είτε άμεσα είτε έμμεσα περιγράφεται τώρα. Αν είναι η αρχή, καλοδεχούμενη. Αν είναι δηλαδή για το δημοσιεύσουμε και τελειώσουμε, καθαρίσαμε και προχωρούμε παρακάτω, να μου επιτρέψετε να έχω τους προβληματισμούς και την ένσταση. Επομένως, να δοθεί, γιατί φτάσαν τα πράγματα εδώ, αν και βεβαίως υπάρχουν και κάποια νομικά ζητήματα τα οποία προφανώς θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί εν ώψη και της ρητής ρύθμισης του νόμου περί τραπεζικών πληροφορία. Αλλά εντάξει, να δοθούν. Να δοθούν και αυτά, να προχωρήσουμε. Το ζήτημα όμως δεν τελειώνει εδώ, όπως έχουμε πει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια εις βάθος συζήτηση. Αυτά ήθελα να πω. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που δεν θα μετάσχω στην συζήτηση, τουλάχιστον να ψηφίσω είτε υπέρ είτε υπέρ, όπως έκανα την άλλη φορά. Δώστε μας ένα δευτερόλεπτο, παρακαλώ, να βοηθήσουμε και λίγο με τον ήχο, διότι κάποια στιγμή η ένταση δεν είναι επαρκής. Δεν θα μετάσχετε, είπετε, σε συζήτηση. Στη συζήτηση θα λάβω μέρος, όπως έκανα με την άλλη φορά, γιατί είναι ορθόν όποιος έχει, οποιοδήποτε θέμα μαζί με αυτή τη λίστα να μην ψηφίζει ούτε υπέρ ούτε κατά, δεν είναι ζήτημα το οποίο αφορά τον καθένα, αλλά να δοθεί και βεβαίως να δοθούν και οι εξηγήσεις. Και το ζητούμενο είναι το αμέσως επόμενο. Δεν είναι το ζήτημα ποιος χρωστούσε κάτι μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά ποιος με ποια διαδικασία είτε εξόφλησε, είτε διαγράφηκαν τα χρέη, είτε ως εγγυητής απαλλάγηκε από την εγγύησή του. Θέλουμε να το κάνουμε έτσι, να το προχωρήσουμε. Αλλά σας λέω, έχει τόσες πτυχές το ζήτημα της εμπλοκής των πολιτικών προσώπων σε χρηματοπιστωτικές διαφορές, που αυτό ελπίζω, και το επαναλαμβάνω, να αποτελέσει μόνο την αρχή και όχι το άλοθη για να κλείσει και αυτό το ζήτημα. Τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά για να κλείσουν έτσι. Ακούσαμε και ακούμε διαγραφές εκατομμυρίων για συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακούσαμε τόκους οι οποίοι ενώ στον πρωτοφυλέτη, στον κάθε έναν από εμάς, τον κάθε πολίτη ήταν 6 και 8%, ακούσαμε για τόκους 0,κάτι για άλλα πρόσωπα. Εν αυτά τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε, τι είχαν συμφέρον, άμεσον ή έμμεσο, τι είχαν συνδέσμους και ποιοι είχαν σχέσεις, άμεσες ή έμμεσες, με τράπεζες, όταν καθόριζαν αυτά τα πλαίσια τα οποία και τους νόμους που κατέστησαν τις τράπεζες παντοδύναμες στον χώρο της κυπριακής οικονομίας, στον χώρο της κυπριακής κοινωνίας, να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη πραγματικά κανένα. Πάμε στον κύριο Ευσταθίου για κατάληξη, κύριε Ευσταθίου. Τι θα θέλατε ή τι θα βλέπατε εσείς και με την νομική διάσταση την οποία έχετε να υπάρχει ως συνέχεια, διότι υπάρχουν πολλές αλήθειες. Η μια αλήθεια είναι ότι ναι, η λίστα μπορεί να δώσει στοιχεία, δηλαδή εάν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν τους λέει κανένας τίποτα, για παράδειγμα, ενώ άλλους τους παίρνουν μέτρα. Και είναι μια αλήθεια αυτή. Μια άλλη αλήθεια είναι αυτή που νομίζω και οι τρεις επισημάνατε, ότι υπήρχαν άλλοι που είχαν δάνεια και τώρα δεν έχουν. Και πώς τα αποπλήρωσαν, ενδεχομένως με ποιους όρους, πόσο γρήγορα και ποιος ενδεχομένως χάρισε, αν χάρισε σε κάποιον τα μισά ή και περισσότερα. Αυτοί λοιπόν στους οποίους χαρίστηκαν τα δάνεια ή μέρη των δανείων, δεν θα είναι στη λίστα. Και θα τους ψάχνουμε. Άρα
Πώς πιστεύετε θα βγει αυτή η λίστα, θα γίνει τώρα αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα γίνει. Στη συνέχεια τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, το ζήτημα κύριε Ποταμίδη της διαφθοράς σε αυτόν τον τόπο έχει να κάνει μόνο με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι όταν ψηφίζονται νόμοι να ψηφίζονται με επιμέλεια, με σοφροσύνη και με σοβαρότητα για να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και να ρυθμίζουν τις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Όχι επειδή προέκυψε ένα ζήτημα, ένα επικοινωνιακό, προέκυψε ένα έγκλημα, άρα τρέχουμε να, όπως γίνεται, για επικοινωνιακούς λόγους πολλές φορές, τροποποιούμε την νομοθεσία για να είμαστε αρεστοί, αυξάνουμε ποινές ή οτιδήποτε άλλο. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό θα πρέπει να είναι η απαρέκκλητη εφαρμογή του νόμου. Όλα τα φαινόμενα διαφθοράς που συζητήθηκαν και θα συζητηθούν στο μέλλον σε αυτόν τον τόπο, όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν να κάνουν με αυτή την παράμετρο. Όπου δεν υπάρχει νόμος ο οποίος να τηρείται κατά τρόπον απαρέκκλητο, εκεί παρουσιάζεται θέμα πεδίο διαφθοράς. Όπου τα πάντα ρυθμίζονται με νόμο. Όχι τυπολατρικά, αλλά στην ουσία τους. Και ο νόμος αυτός γίνεται όχι για, ούτε για εντυπωσιασμούς, ούτε για να αφήνει παραθυράκια ή διαδρόμους ή παράθυρα. Και γίνεται κατά τρόπο σωστό, όπως έχει περιγράψει και η Διεθνής, και καλό είναι να απευθυνθεί ο κάθε πολίτης στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Justice, κράτος δικαίου, και λέει, όπου υπάρχουν βιαστικές τροποποιήσεις, βιαστική νόμη, ψήφιση, εκεί παρέχεται πεδίο διαφθοράς. Για ποιον λόγο? Διότι δεν θα εφαρμοστεί σωστά οποιοσδήποτε νόμος ή κανονισμός. Επομένως, καλό είναι να αποκαλύπτονται πληροφορίες, καλή ώρα αναφορικά με τα δάνεια, με τις χρέη κλπ. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η αιμονή μας σε ένα και μοναδικό σκοπό. Να τηρείται ο νόμος, και ο νόμος θα πρέπει να είναι σοβαρός νόμος, να μην αφήνει είτε ενδεχόμενες παρερμηνίες, είτε αμφισημίες, είτε να αφήνει πεδίο στον κάθε ένα να κάνει ό,τι θέλει. Θυμίζω ότι αυτό το οποίο, αν θέλετε, καταλογίζεται το ΤΜΑΙ στην εκτελεστική εξουσία αναφορικά με τα διαβατήρια, ήταν αυτό, ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι νόμοι δεν ετηρούνταν, όχι επειδή παραβιάζονταν, επειδή επιδέχονταν πολλών και πολλαπλών ερμηνεών ή χειρισμών. Άρα, θέλουμε να είμαστε ένα κράτος σοβαρό, κράτος δικαίου, κράτος ευγνωμούμενο, προχωρούμε με σοβαρότητα στο νομοθετικό έργο. Η Βουλή δεν είναι rubber stamp, δεν είναι υπόχρεα σε καμιά, ειδικά στην εκτελεστική εξουσία. Είναι όμως υπόχρεα απέναντι στον κόσμο και στον λαό που ψηφίζει τους βουλευτές για να είναι σοβαροί στις πτήσεις τους και στο νομοθετικό τους έργο. Και απαραίτητη είναι η εκ μέρους της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας εφαρμογή των νόμων. Αυτή είναι η συνταγή που χρησιμοποιούν όλα τα ευνομούμενα κράτη σε όλο τον κόσμο. Κύριε Ευσταθίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων ως Γενικό Σύνολο φέρει κάποια ευθύνη για αυτά τα ελλείμματα? Διότι ασφαλώς. Δεν ήταν μόνο νόμοι οι οποίοι... Ναι, απαντάτε απευθείως, οπότε σας δίνω το λόγο. Ναι. Ασφαλώς. Υπάρχουν περιπτώσεις ότι από, αν θέλετε, βιασύνη, από ραθυμία, ψηφίζονται νόμοι χωρίς να διαβάζονται, χωρίς να μελετώνται. Ψηφίζονται νόμοι επειδή θα πρέπει, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο άμεσο παρελθόν, έχουμε, λέει, χάσει την προθεσμία που θα έπρεπε να ψηφίσουμε νομοθεσία εν ώψη του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Ήδη είμαστε καθυστερημένοι για κάποιους μήνες. Ψηφίστε σήμερα για το μέλλον. Υπάρχουν περιπτώσεις, ναι, όπου επειδή έχει γίνει ένα έγκλημα, έχει ανακοινωθεί ένα γεγονός, κάποιοι, και η εκτελεστική εξουσία αλλά και η νομοθετική, προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν, αν θέλετε, επικοινωνιακά με το να φέρουν έναν νόμο πρόχειρο απλά και μόνο για να παρουσιαστεί ένας νόμος. Όλα αυτά, βεβαίως, καταλήξτε, η νομοθετική εξουσία έχει ευθύνες, όπως βεβαίως έχει και τον έλεγχο που θα έπρεπε να ασκεί
αλλά να ασκεί έλεγχο με βάση σοβαρότητα και όχι για επικοινωνιακούς ή άλλους σκοπούς.